Τι πρέπει να κάνω, να σε παρακαλέσω γονατιστή? Όχι, όχι, όχι. Εντάξει, λοιπόν, γονατίζω! Είσαι ευχαριστημένη! Όχι, μη σηκωθείτε, δε! Για το ψωμί των παιδιών μου! Είμαι έτοιμη να συρθώ στα τέσσερα, να ταπεινωθώ! Να! Βοήθεια! Δεν έχεις πει το τελειώδη! Έξω, Ροζαλία, έξω! Έξω από το σπίτι μου τώρα! Έξω, Ροζαλία, έξω! Πρόστιχε! Χωριάτη! Γάιδαρε! Πηγασίνα, πηγασίνα, πηγασίνα! Χρωμιάρι! Αν μάθω πώς κάνεις απατεωνές σαν τον Τραμ, τότε αντίο για πάντα! Τα πιστεύεις αυτά που λες, σε παρακαλώ? Είσαι σπουδαία, μα την αλήθεια. Κι εγώ να μην το ξέρω. Πώς μπορείς αφιλότιμη να λες τόσο ψέματα με το φυσικότερο τρόπο? Αχ, ο δεύτερος άντρας μου ήταν ψηλός και δυνατός. Τον έλεγαν Βασίλη και είχε ξυλεμπόριο. Έμαθα ότι η βελανιδιά είναι σκληρή και το πεύκο μαλακό και πως το ξερό πλειονίζεται πιο δύσκολα παρά το χλωρό και πως κάθε είδος ξύλου χρειάζεται και διαφορετικό πριόνι. Έχετε διαβάσει Σέξπιρ? Ναι, όταν ήμουν μικρή. Το Ρωμαίο και την Ιουλιέτα? Είναι πολύ ωραίο. Πάρτε το Ρωμαίο, την Ιουλιέτα, προσθέστε τον Τριστάνο, την Ιζόλδη, τον Παύλο και τη Βιργινία και τότε θα σχηματίσετε μια οχρή ιδέα για το τι συμβαίνει μέσα στην καρδιά μου όταν σας σκέπτομαι. Με ένα λόγο, σας αγαπώ! Μην του το πεις πολύ απότομα και πάθει τίποτα ο άνθρωπος. Είναι και ασθενικός. Είναι ευαίσθητος και ασθενικός. Να τον προετοιμάσεις λίγο στην αρχή και ύστερα. Μην ανησυχείτε, θα πάω τώρα καλώς από την εταιρεία που δουλεύει και θα το πω. Μπράβο. Εγώ φταίω που χωρίσαμε, όχι εκείνη. Αχ, αυτή είναι χρυσή και προκομμένη γυναίκα. Εγώ φταίω. Το στραβόξι. Μη μου μιλάς για δάφτη να χαριστεί, γιατί ξέρω τι κουμάς είναι. Ψευτόμουτρο, κακίστρα, ξυπασμένη. Ήταν τόσο κακόψυχη, συγχωρεμένη που τι να σου πω δεν λέγεται. Τι είπες, η συγχωρεμένη. Είπα πως συγχωρεμένη. Είναι πολύ εύκολο να κοροϊδεύεις. Γι' αυτό για. Και αν υπεράσπεις τη γυναίκα που μένει σε ένα βρώμικο και χαλασμένο σπίτι. Που δεν έχει ούτε ένα ρουζουδάκι. Ούτε ένα αγαλματάκι. Σας αρέσει? Είναι μούρνια! Πάρτε το δικό τόσο στην κυρία και συγχωρέψτε. Είμαι ευτυχής, κύριε Κιστούνο, συνέβη το ανέλπιστο. Ανακάλυψα το τέλη του μικρού πανός, το οποίο φέρει την ίδια ακριβώς τέλεια γωνία. Ορίστε, πάρτε το. Είναι δικό σας.